Μένουμε στο προεκλογικό κλίμα. Πάμε στην Κάτια Μακρή και στον Αντώνη Δελατόλα για να δούμε τι σηματοδοτεί αυτή η μετατόπιση του Νίκου Ανδρουλάκη που αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το πρώτο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό. Και Κάτια, ξεκινώ με σένα. Αλλαγή πλεύσης λοιπόν από τον κύριο Ανδρουλάκη. Στη ΔΕΔ είχε πει ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας. 2-3 μήνες αργότερα είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση θέλει προοδευτική διακυβέρνηση. Χθες δεν είπε ούτε το ένα ούτε το άλλο, είπε κάτι τελείως διαφορετικό. Δώστε μου τη δύναμη να είμαι πρώτο κόμμα, να μπορώ να επιβάλλω μία ατζέντα και θα συνεργαστώ επί της ουσίας με όποιον είναι πρώτος από την πρώτη Κυριακή για να δώσουμε μία διακυβέρνηση στη χώρα. Όχι να είμαι πρώτο κόμμα, δεν είπε. Ναι, με συγχωρείτε, είναι πρώτο κόμμα. Δώστε μου ένα ισχυρό ποσοστό ώστε να συνεργαστώ με το πρώτο κόμμα. Έβαλε και 10 σημεία που είναι από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τους μισθούς μέχρι όλες οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Νομίζω εύκολο να τα δεχθεί είτε η Νέα Δημοκρατία είναι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε λοιπόν, με μικρό ποσοστό δεν μπαίνω, με μεγάλο ποσοστό μπαίνω. Αυτή είναι η γραμμή τους πλέον. Έχουν κάνει σύσκεψη, έχουν συμφωνήσει. Όχι όλοι. Οι Παπανδρεϊκοί από χτες αντιδρούν, γιατί αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά προφανώς θέλει να ανακόψει τη δημοσκοπική του πτώση και να αναλάβει ένα ρόλο ρυθμιστή από την πρώτη Κυριακή. Αντώνη. Το σκέφτηκε λίγο αργά. Αλλά δημοσκοπικά τουλάχιστον είδαμε διαρροές και προς τα δύο κόμματα και καταγράφηκαν και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Τώρα, αν αυτό ανακοπεί, το είπε και κάτι, ένα ερωτηματικό, θα το δούμε πάνω στην κάλπη. Αυτό το παράθυρο που ανοίγει, κυρίως για τη Νέα Δημοκρατία, μου κάνει εντύπωση αν μπορέσει να περάσει τον κόσμο. Με την έννοια ότι έχει παρακολουθηθεί επισήμως, πια το ξέρουμε, και το έχει παραδεχθεί και ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση, με ευθύνη έστω και πολιτική. Και αν αυτό μπορεί να το περάσει στους ψηφοφόρους του και σε ένα κεντρό κόσμο. Και αυτό δημιουργεί και δύο παρενέργειες. Μειώνει τη δυνατότητα του διλήμματος που ήθελε να βάλει ο Μητσοτάκης για τη δεύτερη Κυριακή και περιορίζει, είναι αλήθεια, και μια πρόταση κυβερνησιμότητας του Τσίπρα για την επόμενη μέρα. Είχαμε πει και παλιότερα μαζί και είχες πει εσύ, κράτα επιφυλάξεις, μήπως δεν έχουμε δεύτερη Κυριακή. Πράγματι, αυτό ανοίγει ένα παράθυρο για μια τέτοια συζήτηση, να μην έχουμε δεύτερη Κυριακή. Το ζήτημα είναι εάν. Το σενάριο να προτείνει ο Ανδρουλάκης κυβέρνηση των τριών κομμάτων με ένα μίνιμουμ πρόγραμμα όταν θα πάρει την τρίτη εντολή στα χέρια του. Είναι ανοιχτό ή όχι? Το έχει κάνει ήδη, βέβαια, κατά το παρελθόν. Πριν από 2 μήνες είχε πει ότι και οι τρεις μαζί. Ξέρει όμως ότι αν το πει αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Ναι, και νομίζω ότι δεν θα γίνει δεχτό και από τα δύο κόμματα. Ναι. Και περιμένουμε να δούμε και τη στάση του Τσίπρα πώς θα καταγραφεί, γιατί αύριο είναι μια συνέντευξη τύπου και νομίζω ότι θα πολλώσει τη σχέση του με τον Ανδρουλάκη αν αφήσει αυτή την προοπτική για την Νέα Δημοκρατία. Αλλαγή γραμμής, αυτή την πόλωση θα φέρει, το είδαμε και από την κυρία Τσαπανίδου σήμερα. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά.